Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πέμπτη σήμερα, 23 Ιουλίου 2020. Το απόψινό μας vlog είναι μια πρόγευση παραδείσου. Είναι μια πρόγευση της συνέντευξης που έχουμε γυρίσει μόλις μαζί με τη Μαριάννα την Παφίτη. Μαριάννα, γεια σου. Γεια σου, Θέκλα μου. Μαριάννα μου, Μαριαννάρα μου. Με τη Μαριάννα την Παφίτη έχουμε γυρίσει μια πολύ ωραία εκπομπή που θέλει αρκετό μοντάζ γιατί κράτησε αρκετή ώρα για θέματα που θα δείτε. Αλλά θα πάρετε μια πρόγευση απόψε στο απόψινό vlog για το τι εστί Μαριάννα Παφίτη για όσους δεν τη γνωρίζετε. Η Μαριάννα Παφίτη είναι η δόκτωρ Μαριάννα Παφίτη, είναι φιλόλογος, γυναίκα, ακτιβίστρια, άνθρωπος με αναπηρία, άνθρωπος με ενσυναίσθηση, αγωνίστρια κτλ. Έχουμε γυρίσει μια εκπομπή με τη Μαριάννα, η οποία αφορά στα ίσα δικαιώματα στην εργασία όλων των ανθρώπων και πιο συγκεκριμένα των ανθρώπων με αναπηρία, στην οποία αυτή η εκπομπή μιλάμε για διάφορα θέματα. Απόψε όμως, Μαριάννα, θέλω μαζί σου να μιλήσουμε λίγο για το θέμα. Αυτό που σου είπα ότι έχω ετοιμάσει κάποια βίντεο, γιατί κάναμε την εκπομπή με τη Μαριάννα. Στο τέλος της συζήτησης, όταν κάνουμε μια βιντεοκλήση και τη βιντεοσκοπούμε, μπορεί να σταματήσει η βιντεοσκόπηση και με τον καλεσμένο μου κάθε φορά να συνεχίσουμε την ιδιωτική συζήτηση. Και αυτό γίνεται με όλους, γιατί μόνο ανθρώπους που αγαπάω και φιλώ, φίλους μου, φιλώα. Φιλόλογο είναι η Μαριάννα και ανθρώπους που φιλώ προσκαλώ στην εκπομπή. Μιλούσαμε για το θέμα της δυναμικότητας και πώς μπορούμε οι άνθρωποι να μιμηθούμε τα θηλυκά σκυλιά, τα οποία μετά τη γέννησή τους γίνονται ιδιαίτερως προστατευτικά προς τα κουταβάκια τους και προς τον εαυτό τους. Αυτό που στην Κυπριακή λέμε πώς να γίνουμε σίλες. Η Μαριάννα ως φιλόλογος θα μπορεί να μας λύσει λίγο την απορία, γιατί γίνεται χαμός με εκείνο το βίντεο και το ίδιο το YouTube το λογοκρίνει. Ακόμα δεν κατάφερα να το ανεβάσω. Χθες το βράδυ είχαμε κάνει μια live συζήτηση, Μαριάννα, και κάποιοι φίλοι από την Ελλάδα μας είπαν, και το πιστεύω ότι έτσι είναι, ότι σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος θεωρείται υβριστική αυτή η λέξη, η λέξη σκύλα. Εσύ ως φιλόλογος πώς την ορίζεις? Ναι, υπάρχει ταυτόσιμη έννοια με την πόρνη για το σκύλα. Αχ, το ξέρε, το ξέρε. Σοβαρά? Ναι. Εγώ τώρα το ακούω. Το άκουσα χθες το βράδυ και τώρα από σένα. Ναι, νομίζω είναι διπλό το σημενόμενο, το περιεχόμενο της λέξης. Είναι η σκύλα η πόρνη και είναι και η σκύλα η γυναίκα που θυμώνει και είναι αδιαπραγμάτευτη στον θυμών της. Πραγματικά δεν το ήξερα ότι χρησιμοποιείται αυτό το επίθετο, για να, αυτή η λέξη για να περιγράψει μια εργάτρια του σεξ. Wow. Εντάξει, περιττό να πούμε ότι είναι στερεοτυπικό και ότι επειδή χρησιμοποιείται αυτή η λέξη έτσι, δεν σημαίνει ότι και αυτό σημαίνει αυτή η λέξη. Μου έλεγες προηγουμένως και θέλω να το πεις, να ακούσουν και οι ακροατές μας. Πόσο σημαντικό ήταν για σένα το κομβικό εκείνο σημείο στη ζωή σου, στα 30 σου χρόνια, που αποφάσισες ή το έπραξες, μπορεί να μην το αποφάσισες, να το έπραξες χωρίς να το αποφασίσεις, και πολλές φορές η απόφαση και η πράξη συνδέονται, να ζήσεις τη ζωή σου διεκδικητικά? Δεν το έκανα μόνη, το έκανα με βοήθεια. Τι είδους βοήθεια? Με ψυχοθεραπεία 3 έτη. Ω, Μαριάννα, τι μαθαίνω για σένα που δεν το ξέρα! Ναι, όταν έχασα τη μάνα μου, πέρασα πολύ άσχημα. Οπότε χρειαζόμουν βοήθεια και επειδή και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας περνούσαν εξίσου άσχημα, απευθύνθηκα σε μια εξαιρετική ειδικό, η οποία φέρει και το όνομα Ελευθερία, και να είναι καλά όπου κι αν είναι, γιατί με την ελευθερία ανακάλυψα ότι έχω κι εγώ δικαίωμα στην ελευθερία και το διεκδίκησα και απελευθερώθηκα από όλα τα στερεότυπα, τα κοινωνικά, που κουβαλούσα μεγαλωμένη, χωρίς να είναι υποχρεωτικό να είναι δουλειά των γονέων. Εγώ τα άρπαζα και από το σχολείο τα μηνύματα. Ήμουν έτσι ένα δοχείο γεμάτο στερεότυπα. Όλοι έτσι είμαστε, Μαριάννα μου. Είναι το λεγόμενο υπερεγώ, το λογισμικό που μας βάζει η κοινωνία μέσα στον εγκέφαλό μας για να μας διοικεί. Ναι. Να μας διοικεί. Ναι. Και κάποια από αυτά τα στερεότυπα, ειδικά εμάς τις γυναίκες, μας αποδυναμώνουν. Ιδιαιτέρως του στυλ «μία γυναίκα δεν πρέπει να θυμώνει», «μία γυναίκα δεν πρέπει να υψώνει τον τόνο της φωνής της»,
μία γυναίκα δεν πρέπει να είναι έντονη στη διαπραγμάτευση και στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων της. Μία γυναίκα πρέπει να είναι γλυκιά, πρέπει να είναι χαμηλοβλεπούσα. Ήμουνα 30 χρόνια γλυκιά, ήταν το χαρακτηριστικό μου. Σοβαρά. Δεν μπορώ να σε φανταστώ, ρε Μαριάννα, επειδή την Μαριάννα δεν μπορείς να φανταστώ. Δεν μιλούσα, δεν έβγαζα λέξη, ήμουν το πιο γλυκό πλάσμα του κόσμου. Όταν μετά τα 30 ξεκίνησε η διαδικασία της κάθαρσης, όλοι οι οικοί αποζητούσαν τη γλυκιά Μαριάννα. Η γλυκιά Μαριάννα ήταν εκείνη που δεν μπορούσε να πει όχι. Ήταν ο τύπος πλήσερ. Γι' αυτόν ήταν γλυκιά. Μαριάννα μου, το έχεις μοιραστεί και άλλες φορές, γι' αυτό θα το πω τώρα. Η μαμά σου έπασχε από διπολική διαταραχή ή αλλιώς μανιοκατάθλιψη και άργησε πάρα πολύ να διαγνωστεί. Δηλαδή εσύ ήσουν το πρόσωπο που ανακάλυψες μέσω του διαδικτύου ότι υπάρχει αυτή η διαταραχή και βοήθησες και τους ειδικούς τότε πριν τόσα χρόνια να γίνει η διάγνωση και έφυγε νωρίς από τη ζωή λόγω καρκίνου, επιθετικού καρκίνου στο στήθος. Πώς ήταν η ζωή με μια μητέρα με διπολική διαταραχή, αν θες να μας πεις, και σε ρωτάω γιατί ξέρω ότι είσαι ανοιχτός άνθρωπος και θέλεις να μοιράζεσαι πράγματα και στο βίντεο που θα δείτε τις επόμενες μέρες θα δείτε πόσα πολλά πράγματα μοιράζεται η Μαριάννα μαζί μας, βοηθητικά, εξαιρετικά βοηθητικά και επικοδομητικά. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας κάτι άλλο. Ότι όταν η ψυχή του ανθρώπου είναι αγγελική ή φωτεινή, δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοιες, αλλά παρά τη συνθήκη της μανιοκατάθλιψης, τα μεγαλύτερα παραδείγματα μου τα έδωσε η μάνα μου. Το πιστεύω. Η μάνα μπορούσε να υπερβεί την ίδια την δύσκολη κατάσταση αυτή της μανιοκατάθλιψης, κάνοντας θυσίες για τα παιδιά της. Ας πούμε, για παράδειγμα, δεν προέρχομαι από οικογένεια ευκατάστατη, ήμασταν άνθρωποι που επιβιώναμε. Για παράδειγμα, σε περίοδο δύσκολη που είχε χάσει ο πατέρας μου την εργασία του και βγήκε η μάνα στη δουλειά παρά τη μανιοκατάθλιψη και κράτησε την οικογένεια της οικονομικά και σπούδασε την κόρη της, ήταν οι λίρες τότε, θυμούμαι ότι κρατούσε μία λίρα κάθε μέρα. Μία λίρα είναι περίπου 1,5 ευρώ, 1,78 είναι ότι μία λίρα στις ευρώ. Και όταν άνθρωπος χρειαζόταν αυτή τη λίρα του την έδινε. Οπότε με εγγενιστικά και χωρίς φαγητών. Μαριάννα, αυτό που λες όμως είναι ένα πράγμα το οποίο θίγουμε συχνά στο κανάλι, ότι άλλο πράγμα η ψυχική διαταραχή, όπως είναι η μανιοκατάθλιψη, μπορεί να είναι σχιζοφρένεια, σοβαρές ψυχικές, ψυχωτικές διαταραχές ή μια άλλη διαταραχή που έχει να κάνει με το άγχος, την κατάθλιψη κλπ. Και άλλο χαρακτήρας. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι που έχουν έστω και σοβαρές ψυχικές διαταραχές, γιατί η μανιοκατάθλιψη ανήκει στις ψυχωτικές διαταραχές, στις πολύ σοβαρές, ότι είναι κακοί χαρακτήρες. Μπορεί ένας να έχει άριστη ψυχική υγεία και να είναι παλιό χαρακτήρας. Ένας άλλος άνθρωπος μπορεί να έχει σοβαρά ψυχικά. Σοβαρά θέματα ψυχικής υγείας που να χρειάζεται και φαρμακευτική αγωγή και συνεχή ψυχοθεραπεία και να είναι εξαιρετικός χαρακτήρας. Ναι, η πάστα από την οποία ήταν καμωμένη ήταν πολύ καλή. Και είμαι περήφανη που είμαι κόρη της. Γιατί ήταν και μια γυναίκα πολύ δυνατή και ισχυρή ως προσωπικότητα. Λοιπόν, η μανιοκατάθλιψη, δεν πρόκειται να εννοώ να στολίσω με ωραία λόγια την περιγραφή αυτή. Αν με ρωτήσεις πότε νιώσες ότι η μάνα σου υπέφερε περισσότερο με τον αδυσόπιτο καρκίνο που μας είπαν ότι πρώτη φορά ήταν στην Κύπρο τόσο επιθετικό. Σοβαρά. Ναι. Ή με τη μανιοκατάθλιψη, η μητέρα μου είχε βασανιστεί περισσότερο με τη μανιοκατάθλιψη. Έχω εικόνες ανθρώπου που τον κατέτρωεν κυρίως η περίοδος της μανίας, που δεν μπορούσε να ανεχτεί τον εαυτόν του. Δεν αγαπούν τον εαυτόν του στην περίοδο της μανίας. Και η διάγνωση ώστε να δοθεί και η σωστή θεραπεία. Ακριβώς, μα δεν υπήρχε. Ότι πήγαινε στο ψυχίατρο μόνο στη φάση της κατάθλιψης, τα αντικαταθλιπτικά που θα της έδινε, θα έκαναν ακόμη χειρότερη τη φάση της μανίας. Για 10 χρόνια αυτό γίνονταν. Είχαμε διάγνωση κατάθλιψης και εγώ τρελαινόμουν να έλεγα δεν γίνεται αυτό που ζω. Συνεπώς, θεωρώ ότι στην περίπτωση της μάμας
Η μανιοκατάθλιψη δεν κατάφερε να νικήσει την μητρική, έτσι, το μητρικό ένστικτο για προστασία των παιδιών, για υποστήριξη του μέλλοντος των παιδιών. Δηλαδή, οι εικόνες που έχω στο μυαλό μου, την περίοδο που είχε κατάθλιψη, που καθόταν και δεν μπορούσαμε να την αναγνωρίσουμε ούτε ως μορφή, αλλά δεν είχε μορφή της και στις δύο περιπτώσεις. Την συνοδεύαμε τα παιδιά της, τα ξαδέρφια μου στη διαδρομή με το αυτοκίνητο που δούλευε ως πλασιέ σε όλη την Κύπρο για να τη στηρίξουμε να κρατήσει τη δουλειά, γιατί ζούσαμε από αυτήν τη δουλειά. Ακόμα και αυτές τις περιόδους, λοιπόν, που η ασθένεια την οδηγούσε στην πολυθρόνα και στην σιωπή και στον κόσμο των σκοτεινών εκείνων της κατάθλιψης της βαριάς, το υπερέβαινε, γιατί μέσα της είχε ταμένον τον εαυτόν της για έναν αγώνα. Οπότε είναι συγκρουόμενα ακόμη τα συναισθήματα μου μέσα μου. Έχω κατανοήσει επακριβώς ότι κομμάτια δύσκολης συμπεριφοράς της στην περίοδο της ανατροφής μου και τα λοιπά, έχω ξεχωρίσει ποια ανήκω στην ασθένεια και ποια στη μάμα. Εκ των υστέρων, μέχρι το τέλος της ζωής της, ομολογώ ότι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να υπάρξει σε έναν άνθρωπο είναι η ψυχική διαταραχή, είναι το πιο βασανιστικό. Εγώ είχα για χρόνια την φοβία ότι, επειδή είναι κληρονομικό, ότι μπορεί και εγώ να το έχω. Και πλήρωνα ειδικό μόνο για να με καθησυχάσει ότι, Μαριάννα μου, έχεις μεγαλώσει τώρα, επέρασες το όριο που εκδηλώνεται η ασθένεια. Ναι, από τα 17 μέχρι τα 32 που μπορεί να φάνει. Ναι, πήγαινα μέχρι τα 33. Και μου είπε, δεν υπάρχει ενδεχόμενο, έχεις τα άλλα χαρίσματα, αυτόν δεν θα το εκδηλώσεις. Πόσο δύσκολο είναι το κοινωνικό στίγμα ενός παιδιού που μεγαλώνει με ένα γονιόν ο οποίος πάσχει από μια σοβαρή ψυχωτική διαταραχή. Το κοινωνικό στίγμα. Την αντιλαμβανόταν ως τέτοια κοινωνία, την αντιλαμβανόταν ως χαρακτήρα. Α, πάλι υπάρχει στίγμα. Ναι. Το στίγμα ήταν για το χαρακτήρα, αλλά η κοινωνία δεν είχε ούτε την παιδεία ούτε τη μόρφωση να αντιληφθεί την πολυπλοκότερη κατάσταση από την κατάθλιψη. Όταν είχε την κατάθλιψη, την λυπόντουσαν όλοι και την έτρεχα. Αυτό που λέγαμε πριν για τον ίχτο. Ναι, υπήρχε ο ίχτος. Αυτό που έχουμε πει στο βίντεο που θα αντέξει τις επόμενες μέρες. Γιατί εμείς έχουμε γυρίσει προηγουμένως το μεγάλο το βίντεο. Ναι, γι' αυτό λες αυτό που λέγαμε πριν. Μαριάννα, θεωρείς ότι έχεις κάποιες συμβουλές να δώσεις σε παιδιά που μας ακούνε, γιατί έχουμε στο κανάλι νεαρά παιδιά, στην εφηβεία ή στην πρώτη νεότητα, τα οποία ζουν μαζί με μητέρες ή αδέρφια ή πατέρες, δηλαδή με συγγενείς τους, οι οποίοι έχουν σοβαρές ψυχικές διαταραχές. Έχεις κάποια συμβουλή να τους δώσεις για το πώς να ανταπεξέλθουν στον πολύ δύσκολο ρόλο? Μιλάμε τώρα για εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τι μπορεί να νιώθω, γιατί τα έχω νιώσει εγώ. Στην περίοδο εκείνη δεν υπήρχε ο ειδικός για να ισορροπήσει τη μητέρα, συνεπώς είχαμε την ασθένεια της να εξελίσσεται και να γίνεται όλο και χειρότερη. Εκ των υστέρων, η μόνη συμβολή που μπορείς να δώσεις σε μια οικογένεια που έχει άνθρωπο μέσα με τέτοια διαταραχή, νόσο ψυχική κτλ., είναι ότι χρειάζεσαι τους ειδικούς, χρειάζεσαι τον γιατρό που θα κάνει τη σωστή διάγνωση, χρειάζεσαι τη σωστή φαρμακευτική αγωγή. Αν με ρωτάς, χρειάζεται counseling όλη η οικογένεια. Πολύ σημαντικό να ξέρεις πώς θα χειριστείς π.χ. την έκρηξή της. Εγώ νόμιζα ότι εκρηκνιόταν η μητέρα μου. Εκρηκνιόταν η ασθένεια όμως. Ναι, αλλά δεν ήξερα και ως παιδί να αντιδρούσα. Οπότε χρειάζεται ένα ολόκληρο πλαίσιο. Εμείς δεν το είχαμε. Το λέω τώρα με την επίγνωση για το τι συνέβαινε τότε. Ένα πλαίσιο ολόκληρο για να μπορέσεις να κρατήσεις και αυτόν το άτομο στην οικογένεια. Αλλιώς μια τέτοια ασθένεια μπορεί να διαταράξει όλες τις ισορροπίες μιας οικογένειας. Να ζητούν βοήθεια τα παιδιά, Μαριάννα. Να ζητούν βοήθεια. Βοήθεια. Που μου στέλνουν email εμένα, αλλά εγώ δεν μπορώ να πράξω κάτι, γιατί εγώ κάνω μόνο αυτό, κάνω ψυχοεκπαίδευση. Υπάρχουν υπηρεσίες και στην Κύπρο και στην Ελλάδα,
υπηρεσίες ψυχικής υγείας, κρατικές δομές. Υπάρχουν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε για να ζητήσετε βοήθεια. Υπάρχει στο κανάλι μας το βίντεο δωρεάν παροχές συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε Κύπρο και Ελλάδα και αντίστοιχο άρθρο στην ιστοσελίδα μου, που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την κάθε περιοχή Κύπρου και Ελλάδος που μπορείτε να απευθυνθείτε. Ζητούμε βοήθεια. Και θέλω να μας πεις πόσο σημαντική ήταν για σένα αυτή η τρίχρονη ψυχοθεραπεία που έκανες. Γιατί μαθαίνω πράγματα, κορώσω, μιλούσαμε 2 ώρες πριν, μιλήσαμε τόσες φορές στην εκπομπή, μιλήσαμε τόσες φορές ιδιωτικά. Τώρα το ακούω για την ψυχοθεραπεία. Έχω πάρα πολλά πράγματα να πω, Θεκλά μου. Έχω ζήσει 100 ζωές στα 42 μου. Νιώθω ότι μέσα 42, Μαριάννα, φυσικά φαίνεσαι νεότερη. Το είναι μόνο 42, το λέω σε σχέση. Βοηθάει και το κιλό. Σωμάκι, βοηθάνε λίγο. Ναι. Οπότε πιθανότατα, αν καταφέρω να χάσω κάποια κιλά, ο Θεός να βοηθήσει, πιθανότατα να μην υπάρχει αυτό το προσωπάκι έτσι στρομπουλών και χωρίς πρέπει να φανταστεί. Κιλά έχουν μπει γιατροί σου για κιλά. Συγγνώμη. Σου έχει ζητήσει κάποιο να ξεφορτωθεί κιλά. Βεβαίως, είναι αναγκαιότητα μεγάλη. Πρέπει να σώσω τον εαυτό μου και ο αγώνας μου φετινός ο προσωπικός είναι τα κιλά. Όχι για λόγους αισθητικής, γιατί ως γυναίκα έχω να το πω αυτό. Νιώθω πολύ, πολύ γυναίκα με τα πλούτη, λέει. Ναι, με τα... Όταν 30 δεν είχα στήθος, ήμουν ένα άστιθο πράγμα. Έχω ανακλύψει λοιπόν και την πολύ γυναικεία πλευρά, η οποία κρύβεται στις καμπύλες. Υπάρχει και βιοχημική εξήγηση. Τα ιστρογόνα, οι θηλυκές ορμόνες, παράγονται στο λιπόδιστο. Χωρίς φυσικά να σημαίνει ότι οι γυναίκες που δεν είναι παχουλές δεν έχουν ιστρογόνα. Δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Αν έχεις ένα φυσιολογικό λίπος, που για τις γυναίκες είναι γύρω στο 18, 20, 25 μέχρι 26-27% φυσιολογικό λίπος, εμείς έχουμε 40% και άλλο φυσιολογικό λίπος, είμαι σίγουρη, εμείς παχύσαρκες. Όμως κάποτε είχα 32 και νιώθα και πολύ σπουδαία από τα 32. Δεν είσαι παχύσαρκη. Είμαι με ύψος 1,63 και 97 κιλά. Είμαι παχύσαρκη. Καταλογίζεσαι, okay. Ναι. Χωρίς να ότι νιώθω παχύσαρκη, εγώ νιώθω κανονική. Και εγώ νιώθω κανονική. Για τους άλλους έχω ταπέλα. Είμαι παχύσαρκη εκτός από ανάπηρη, δεν πειράζει. Δέχομαι όλες τις ταπέλες που θέλει να προβάλλει. Για να πούσε ανάπηρη και παχύσαρκη. Κάνουμε μαύρο χιούμορ με την Μαριάννα, συνηθίστε μας. Όλα κάποια Μαριάννα και φερασίστε. Να γεννήσει όσες λέξεις θέλει για μένα, δεν παίρνουν πάνω μου. Είμαι έτοιμη για όλες. Με τη Μαριάννα σας προειδοποιώ, θα κάνουμε ωραία βίντεο. Έχουμε προγραμματίσει βιντεάρες, θα μιλήσουμε για το γυναικείο σκηνικό, θα μιλήσουμε για το... Και το σκύλα το έχω ακούσει. Ναι, ναι, σου έχουν πει σκύλα. Αυτό είναι κομπλιμάν. Και δεν λέει σκύλα, άνθρωποι ως τώρα. Αυτό είναι κομπλιμάν, αυτό είναι κομπλιμέντο να σε πούν σκύλα. Φυσικά το σκύλο όπως το εννοούμε εμείς και όχι με εκείνη τον ορισμό που αναφέρεται σε μια γυναίκα εκδιδόμενη. Μιλάμε για τον ορισμό της πολύ διεκδικητικής γυναίκας που δεν δέχεται να καθίσει μίγα στο σπαθί της. Σκύλα! Ναι, αυτή ονομάζεται σκύλα και... Κατάλα και το σπίμα σου, σκύλα! Ναι, σκύλα, ναι. Και αυτό γιατί η κάθε μου διεκδίκηση είχε επιχειρηματολογία και δεν μπορούσες να την προσβάλλεις, να την αναιρέσεις. Οπότε δεν υπήρχε ένα αντίλογο, αυτόματα ονομαζόμουν σκύλα. Ή υπήρχε ανταπάντηση στον αντίλογο. Δηλαδή δεν μπορούσε κάποιος να σε σταυρώσει που λέμε. Μπορεί να σταυρώσει, ναι, μια λέξη. Υπήρχε επιχειρηματολογία. Ήμουν μελεγμένη. Η Μαριάννα, είπαμε, είναι φιλόλογος, είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου. Στο διδακτορικό σου τι θέμα έχει, Μαριάννα μου? Θα τρελαθείς να σου πω. Πέ μου, κορή. Η αναπηρία έχει αλλάξει και τις φιλολογικές μου επιλογές. Εγώ ήμουνα 10 χρόνια χαμένη στα όρη της Κρήτης, στον Ψιλορίτη με τις Βοσκοπούλες και τους Βοσκούς, στη διδακτορική μου διατριβή. Μήπως πίνασε και είπα διατροφή. Μαριάννα Παφίνη, κυρίες και κύριοι. Στην διδακτορική μου διατριβή, λοιπόν, είχα ασχοληθεί με την ποιμενική ποιήση στην κριτική αναγέννηση. Είμαι μεσαιωνίστρια, κατά κρίβεια. Αλλά με την αναπηρία. Στην κριτική αναγέννηση. Εκεί που ανήκω τώρα, μορφικά. Υπάρχουν και άλλα ποιμενικά και βουκολικά.
ετοιμολογία. Γένεια βοσκών και αγαπώ πάρα πολύ τους βοσκούς. Ήταν και εμένα οι παππούδες μου βοσκοί, από την πλευρά της μάνας μου ήταν βοσκοί. Και εμένα, από την πλευρά της μάνας μου. Μην το αριστοκράτες, της μάνας μου ήταν βοσκοί. Άντα μου πρόλαβε και ήταν και βοσκοπούλα στα παιδικά της χρόνια. Η μαμά μου το ίδιο. Η μαμά μου το ίδιο. Γι' αυτό μπορεί τώρα να σκαρφαλώνει σαν κατσίκι τα... Το έχω και εγώ αυτό, παρόλο που δεν μου κάνω την βοσκοπούλα, παρόλο που τον όμπου μπορώ εύκολα να σκαρφαλώσω σε βουνό ή σε βραχώδη περιοχή, ίσως περνάγει στα γονίδια. Εγώ πλέον δεν έχω, οπότε όταν με πλησιάζουν άνθρωποι με πρόθεση να με βγάλουν ψηλά όπως μου λένε, αναρωτιέμαι αυτό το ψηλά πόσο είναι στο Τρόοδος που δεν μπορώ να πάω μόνη, γιατί υπενθύμησα να πάω στο Τρόοδος, εκεί ψηλά δέχομαι να πάω. Σου λένε να σε βγάλω ψηλά? Ναι, μου τάζουν να με βγάλουν ψηλά. Τι εννοείς? Κοινωνικά ψηλά. Δεν ξέρω πώς το εννοούν, κάπως το εννοούν. Ή να ακούσω ότι βάλεις το ψηφιδίο διαβουλευτή, θα σε λύσω, α. Αγάπη μου, εγώ δεν θα... Γιατί τώρα είναι η περίοδος που γίνονται οι προσφορές. Δεν είναι μόνο τώρα και στις ευρωεκλογές με προσέγγιζαν τάζοντάς μου διάφορα. Εντάξει, δεν μπορούν να αντιληφθούν κάποιοι άνθρωποι ότι είναι άνθρωποι που... Να γίνουν συστημικοί. Δεν επιλέγουν να γίνουν συστημικοί. Να μπουν στο σύστημα. Επιλέγουν να είναι έξω συστημικοί και να παλεύουν και να αγωνίζονται για δικαιοσύνη και δικαιώματα και εξέλιξη πνευματική, ηθική, κοινωνική εκτός του συστήματος. Ναι. Έχω ρίσει το δικό μου δρόμο, οπότε επαναρχόμαστε. Άρα είπες τα όχι σου και εσύ, τα πάμε και εμείς τα όχι μας και σε αυτά. Εγώ έχω πει και όχι σε άλλα. Εγώ έχω αποφασίσει να μην ξεμφανιστώ ξανά στην Κυπριακή τηλεόραση. Δεν το έχω πει αυτό. Μαθαίνεις απόψε. Έχω πάρει αυτή τη σοβαρή απόφαση, ναι, να μην εμφανιστώ ξανά στην Κυπριακή τηλεόραση, τουλάχιστον εν γνώση μου. Τώρα, αν κάποια από τα βίντεο μου παιχτούν που δεν θα ήθελα να παιχτούν σε σατιρικές εκπομπές, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αλλά εγώ προσωπικά δεν αναλαμβάνω ξανά ρόλο τηλεοπτικής παρουσίας. Δεν θέλω. Λυπάμαι που τα ακούω. Μπορώ να στο διαδίκτυο, Μαριάννα. Το διαδίκτυο είναι το μέλλον. Είναι πολύ πιο, είναι πολύ πιο διαδεδομένο. Δεν σου λέω ότι θα έχω επαφή με τον κόσμο, αλλά έχω αποφασίσει συνειδητά να απέχω από την Κυπριακή τηλεόραση και με ό,τι συνεπάγεται η Κυπριακή τηλεόραση. Είναι μια από τα resolutions του 2020, από τις σοβαρές αποφάσεις του 2020, οι οποίες ελήφθησαν μετά κορονοϊού. Με αρέσει που παίρνεις αποφάσεις έτσι. Κάποιος θα μπορούσε να της πει μη αναμενόμενες. Για μένα. Σταθερή σε αυτές. Ναι. Είναι κοίταξε να σου πω κάτι. Το συζητούσα μήνες πριν, όχι μόνο με μία επιχείρηση, με διάφορες επιχειρήσεις, για δική μου τηλεοπτική εκπομπή από το Σεπτέμβριο. Αλλά μετά που βίωσα κάποια πράγματα και αναπροσάρμοσα τους στόχους στη ζωή μου, συνειδητοποίησα ότι δεν είναι μέσα στις επιδιώξεις μου η εμφάνιση στην Κυπριακή τηλεόραση. Δεν είναι. Μέχρι και την πανδημία ήμουν θετική στο να ξεκινούσα από Σεπτέμβριο τηλεοπτική εκπομπή. Πλέον όχι. Ούτε καν καλεσμένη. Ναι, αλλά θα λυπηθεί ο κόσμος που δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όλοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, Μαριάννα μου. Όλοι έχουν. Όλος ο κόσμος έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αλλά όλοι έχουν έξυπνα τηλέφωνα και πρόσβαση στο διαδίκτυο, όλοι. Εδώ η κουμπάρα μου κόρη που είναι παπαδιά με 10 παιδιά, μου λέει προχτές η βαφτιστήρα μου, η μάνα μου ζήτησε smartphone για να ακούει Θέκλα πρωτού κοιμηθεί. Γεια σου κουμπέρα κούλα. Κούλα που είναι νέα, δεν είναι μεγάλη. Το λέω το παπαδιά με 10 παιδιά, το λέω γιατί τη θαυμάζω και της βγάζω τα καπέλα. Τη χαιρετώ, την εκτιμώ πάρα πολύ ως γυναίκα, γιατί καταφέρει να μεγαλώσει 10 παιδιά ολόκληρα. Μεγάλη υπόθεση. Να γεννήσεις 10 παιδιά και να μεγαλώσεις κανονικά, ολόκληρα. Με αγάπη, με δικαιοσύνη. Και να περιβάλλει όλα της τα παιδιά. Αγάπη. Τα πνευματικά και ψυχικά, όχι μόνο τα υλικά αγαθά, αλλά και τα πνευματικά και ψυχικά αγαθά που δικαιούται ένα παιδί. Και επειδή γνωρίζω και τα 10 της παιδιά, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο παιδί της που να είναι παραμελημένο ή να μην έχει πάρει από τη μητέρα και από τον πατέρα και από όλη την οικογένεια την αγάπη που χρειάζεται. Η κουμπάρα μου λοιπόν έχει πάρει smartphone που δεν είχε smartphone, είχε μόνο σταθερό τηλέφωνο. Για να βλέπει Θέκλα τη νύχτα. Οπότε άμα είναι η κουμέρα μου, η κούλα παπαθιά, η παπαχαριδή μου, έχει. Όλοι. Κάτι, χαίρομαι που επιβράβευσες την κουμπάρα σου. Γιατί... Να σου πω, γιατί είχα χτες μια συζήτηση με μια φίλη κατά πόσο
αναιρούμε, καταργούμε με τη στάση μας κάποιοι άνθρωποι με κάποια ιδεολογία το πρότυπο της γυναίκας που επέλεξε να παντρευτεί και να κάνει παιδιά θεωρώντας το κατώτερο. Καμία σχέση. Καμία σοβαρά που σου μιλώ, εγώ την κουμέρα μου τη θαυμάζω πραγματικά. Τη θαυμάζω για την αγάπη που έχει προς τον άνθρωπο, την αγάπη που έχει προς τα παιδιά, την υπομονή που έχει, το βαθύ αίσθημα της δικαιοσύνης που την εμφορεί, εμφορείται από δικαιοσύνη. Και είναι πρότυπο μητέρας για μένα και θεωρώ ότι είναι καλύτερη μητέρα από μένα η κουμπαρά μου. Θεωρώ ότι είναι πολύ natural, πολύ φυσική σε αυτό που κάνει. Ναι, μ' άρεσε που το επιβραβεύεις αυτό, γιατί και εγώ επιβραβεύω όποιον άνθρωπο επιλέγει ελεύθερα να κάνει το ίδιο και θεωρώ ότι το να γίνεις μάνα χωρίς να έχω γίνει εγώ ότι απαιτεί πολύ μεγαλύτερες υπερβάσεις του εγώ από όσες απαιτεί για παράδειγμα η δική μου η κατάσταση. Μα είπαμε να γίνεις μάνα συνειδητά, συνειδητή γονεϊκό μητρότητα και η κουμπάρα μου μάλιστα παντρεύτηκε λίγο πριν τα 30, δεν είχε παντρευτεί πολύ μικρή, πολύ συνειδητά παντρεύτηκε, πολύ συνειδητά έκανε τα παιδιά της, πολύ συνειδητά τώρα μεγαλώνει, συμμετέχει στο μεγάλωμα των εγγονιών της, δηλαδή είναι γυναίκα που για μένα είναι πρότυπο. Είναι μια από τις γυναίκες που έχω ως πρότυπο και δεν θεωρώ ότι υπάρχει ένας δρόμος μόνο για τις γυναίκες. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι για όλους τους ανθρώπους. Ακριβώς, για όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο για τις γυναίκες, για όλους τους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να επιλέγουν ελεύθερα. Ακριβώς. Αλλά πρέπει να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός. Δεν γίνεται δηλαδή αν εγώ πιστεύω ότι η γυναίκα πρέπει να κατακτήσει τον κόσμο, ότι αυτόματα ακυρώνω τη γυναίκα που επέλεξε να γεννήσει παιδιά και να τα μεγαλώσει. Εγώ περισσότερο το θαυμάζω αυτό. Και το θεωρώ πολύ πιο μεγάλο πράγμα. Και χωρίς να σημαίνει ότι αυτή η γυναίκα δεν έχει δύναμη, δεν έχει γυναικεία δύναμη, δεν είναι ενδυναμωμένη, δεν είναι αποφασιστική, δεν είναι διεκδικητική. Ίσα-ίσα, έχοντας 10 παιδιά, χρειάζεσαι πολύ περισσότερο να διεκδικείς και πολύ περισσότερο να αγωνίζεσαι και να μάχεσαι για να επιτύχεις τους στόχους σου. Γιατί σέβεται τα παιδιά της η κουμπάρα μου, δεν είναι από αυτούς που κάνουν παιδιά για υπηρέτες. Και το ένα δεν αποκλεί το άλλο. Εγώ έχω φίλες που έχουν και πολλά παιδιά και υπέροχες καριέρες και είναι και σπουδές και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε δεν θα ήθελα να συμμετέχω σε τέτοιου τύπου στερεότυπα που παράγονται επίσης αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, ναι, ναι. Λοιπόν, Μαριάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρόγευση. Το απόψινό vlog ήταν μια πρόγευση ενός μεγαλύτερου βίντεο που έρχεται τις επόμενες μέρες. Δεν ξέρω ακριβώς ποια μέρα θα βγει, όπως με το βίντεο με την άλλη Μαριάννα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα καλεσμένη τη Μαριάννα τη Μητρά, που είναι μια πολύ καλή μου φίλη ψυχολόγος από την Αθήνα και μιλήσαμε για τα όνειρα. Και τους έλεγα το βίντεο με τη Μαριάννα, δεν ξέρω πού θα βγει. Και αυτή τη βδομάδα το βίντεο με τη Μαριάννα, την Παφίτη, δεν ξέρω πότε θα βγει, αλλά θα βγει και θα είναι έτσι γεμάτο και γαμάτο. Α. Καλό βράδυ σε όλους, φιλιά, σας αγαπούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.